στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλει με ένα ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Θέλω προϊσαγωγικά να σας πω ότι Παρόλο, μάλλον, παρόλο ότι στην θεολογία, την ακαδημαϊκή, μιλάμε για τμήματα, παραδείγματο χάρη, μιλάμε για τη δημιουργία, μιλάμε για την θεολογία, όσον αφορά τη φύση του Θεού, μιλάμε για την εσχατολογία, τέτοια θέματα, για τους Πατέρες της Εκκλησίας ή για το Λόγο της Εκκλησίας όλα είναι ανθρωπολογικά και ανθρωποκεντρικά, όχι θεοκεντρικά. Όταν οι Πατέρες ασχολήθηκαν, λόγω των αιρέσεων, με τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, με τις έννοιες πρόσωπο, υπόσταση, φύση, με, το, με τη θεανδρικότητα του Χριστού, δεν το έκαναν για να διαφυλάξουν την αλήθεια του Θεού. Γνωρίζανε ότι για το Θεό δεν μπορείς να πεις τίποτα. Όπως το λέει μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Το ξέραν αυτό. Αν όμως ασχολήθηκαν και μας μίλησαν για την τάξη που υπήρχε στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος, για την τάξη που υπάρχει στη σχέση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, το έκαναν για τον άνθρωπο, για να διασωθεί η οδός σωτηρίας του ανθρώπου. Όλη λοιπόν η θεολογία των πατέρων είναι ανθρωποκεντρική και κλείνω αυτή την παρένθεση για να μπω στο θέμα μου που έχει δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι να μιλήσουμε για την θεανδρικότητα του Χριστού και το άλλο μέρος είναι να μιλήσουμε για την αιώνια ζωή, αυτό που λέμε σωτηρία. Στην υπόσταση λοιπόν ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μετά την ενανθρώπιση του συντρέχουν δύο φύσεις η Θεία και η Ανθρώπινη. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεάνθρωπος βέβαια. Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο φύσεων απετέλεσε, όπως γνωρίζουμε, πεδίο έντονων συζητήσεων ανάμεσα σε ομάδες εντός της Εκκλησίας, από τις οποίες προέκυψαν αιρέσεις και σχίσματα. Και ναι μεν έχει παγιωθεί η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού ως Θεανθρώπου, τουλάχιστον στις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις, Ορθόδοξη, Ρωμακαθολική, Λουθυρανική, Αγγλικανική, δεν έλειψε όμως μέχρι σήμερα να έρπει αυτή η διαμάχη, κυρίως ως πίστη διάφορων προτεσταντικών ομάδων, μάλιστα θα έλεγα υπό την έννοια της σέκτας, ή μεταξύ ακαδημαϊκών θεολόγων, κυρίως στον προτεσαντικό βέβαια χώρο. Σημειώνω ότι η ολοκληρωμένη διατύπωση για την θεανδρικότητα του Χριστού περιέχεται στον όρο της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου 451, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, καλύτερα να διαβάσω κατευθείαν τη μετάφραση, ε, την έχω Α, α, α διαβάσω το κειμενάκι αυτό, είναι ωραίο. Ένα και τον αυτόν ομολογεί ιών, τον κύριο ημών Ιησούν Χριστών, συμφώνω άπαντε εκδιδάσκομεν. Τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη. Θεόν αληθό και άνθρωπον αληθό, των αυτόν εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον τον πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν τον αυτόν κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν με μας χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν του πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών δι' μας και διά την σωτηρία, εκ Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου, κατά την ανθρωπότητα. Ένα και τον αυτόν Χριστόν, εκ Μαρίας... Ε, ε, έναν... <χαι> και ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν Κύριον, Μονογενή, εν δύο φυσεσίν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως, αχωρίστος, γνωριζόμενον, ουδαμό, ουδαμούν της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, και εις πρόσωπων και μίαν υπόστασιν συντρεχούσις, ουκ δύο πρόσωπα, μεριζόμενον ή διαιρούμενων, αλλά ένα και των αυτών ιών, μονογενή Θεών Λόγων Κύριον Ιησού Χριστόν κλπ. Ιδιαίτερα υπογραμμίζω την επισήμανση ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την Ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, και η εν πρόσωπο και μία υπόσταση Καμία διαφορά των φύσεων δεν καταργήθηκε εξαιτία της ενώσεως, αλλά μάλλον διασώθηκε η ιδιότητα καθεμιάς φύσεως και καθεμιά από αυτές συναντά την άλλη σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Είναι λοιπόν κοινός τόπος η πίστη μας στη θεανδρικότητα του Ιησού Χριστού. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Συνειδητοποιούμε όμως το περιεχόμενο αυτής της συνθήκης ή την αποδεχόμαστε χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της, κυρίως για την ανθρωπολογία που θεμελιώνει δηλαδή για τη δυνατότητα η κτιστή ανθρώπινη φύση μας να σχετιστεί σε υπαρξιακό εννοώ επίπεδο με την άκτιστη φύση της θεότητας. Γνωρίζουμε ότι η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέφυγε να ασχοληθεί με τη φύση της θεότητας όπως περιτός και εσφαλμένος έκανε η σχολαστική δυτική παράδοση, κυρίως από τον 1ο αιώνα και μετά, επηρεάζοντας δυστυχώς και την Ορθόδοξη θεολογία, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ίσχυε η αρχή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σας το ανέφερα ήδη, ότι θεών φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον. Ή η αρχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ότι άπειρον το θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον αυτού καταληπτόν η αρχη του αγιου ιωαννου του οτι απειρον το θειον και ακαταληπτον και τουτο μονον αυτου καταληπτον η απειρια και η ακαταληψία. Ήδη στην αποκάλυψη της Ιουδαϊκής παράδοσης είχε επισημανθεί ότι το πρόσωπο του Θεού δηλαδή η φύση του, δεν αποκαλύπτεται στον άνθρωπο παρά μόνο ο βηματισμός του εντός της δημιουργίας. Αυτό δηλαδή που λέμε ενέργειες. Και αναφέρομαι στο περιστατικό της θεοφάνειας προς τον Μωυσή επί του όρου Σινά. Και λέγει Μωυσής, εμφάνισόν μη σε αυτόν. Και είπε ο Θεός, εγώ παρελεύσω με πρώτερό Σου τη δόξη μου, με τη δόξα μου, και καλέσω το όνομα Τίμου, θα σου πω το όνομά μου, Κύριος εναντίον Σου, ο Κύριος είναι ενώπιον Σου, και ελεήσω όν αν ελεώ, και εκτηρήσω όν αν εικτύρω, και είπε ο Θεός. Αυτό το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί μου. Ούδιν ίση ειδιν το πρόσωπον μου, ού γαρμή άνθρωπος το πρόσωπον μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή, στήσει επί της πέτρας, μπες σ' αυτή την κουφάλα της πέτρας, η μη δάν παρέλθει η δόξα μου, μέχρι να περάσω από μπροστά σου. Και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε κάτι θα σου σκεπάσει τα μάτια, δεν θα βλέπεις. Έω σαν παρέλθω και αφελώ την χείρα και τότε όψι τα οπίσω μου. Το δε πρόσωπό μου ου κοφθεί τέση. Όταν βλέπεις τα πίσω σημαίνει ότι υπάρχει μια, ένας βηματισμός και βλέπεις τα ίχνη του βηματισμού. Αυτό που λέμε θείες ενέργειες μέσα στη δημιουργία. Αυτή η στάση των Ελλήνων πατέρων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η σκέψη τους και η διδασκαλία τους ήταν πάντοτε επικεντρωμένη στον άνθρωπο και όχι στο Θεό. Όσο και αν αυτός ο λόγος μοιάζει παράξενος. Οι αγώνες τους και η διδασκαλία τους, η διδασκαλία τους κυρίως εναντίον των αιρέσεων, απέβλεπε στη διαφύλαξη της οδού σωτηρίας του ανθρώπου. Άλλωστε, οι ενέργειες του ίδιου του Θεού, όπως τις γνωρίζουμε από τις βιβλικές αποκαλύψεις, είναι επικεντρωμένες στη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή στην ολοκλήρωση του δημιουργικού του έργου δια της εμφανίσεως του τέλειου ανθρώπου, όπως τελικά συνέβη στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, του Ιησού Χριστού. Πρόκειται για αυτό που ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής προεπινοούμενο τέλος της Θείας Βουλής. Ε, τούτο εστί οτις αρχής των όντων προεπινοούμενος Θείος σκοπός τον οποίον ορίζοντες είναι, όπως λέμε, προεπινοούμενον τέλος, εξαιτία του οποίου ουένεκα μεν πάντα αυτό δε ουδενός ένεκα. Γνωρίζουμε ότι τέσσερα είναι τα κορυφαία γεγονότα μέσω των οποίων ολοκληρώθηκε το έργο του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γέννηση, πάθος, ανάσταση και ανάληψη. Το τελευταίο περιέχει συμπεράσματι όλο το έργο της σωτηρίας, δεδομένου ότι στα δεξιά του Πατρός βρέθηκε πλέον ο Χριστός, ως Υιός του Θεού βέβαια και Υιός του ανθρώπου. Και μάλιστα με έμφαση στη δικαίωση της ανθρωπότητάς του, δεδομένου ότι ο Υιός του Θεού ουδέποτε απέστη τις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα αυτό που ενθρονίστηκε στα δεξιά του Πατρός είναι η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Επομένως αυτό που αποκαλύφθηκε με την ανάληψη είναι ότι άνοιξε ο δρόμος για να ανέλθει έκαστος άνθρωπος στον τόπο της θεότητας. Εφόσον συνδεθεί με τον Ιησού Χριστό, να πραγματοποιηθεί δηλαδή το μυστήριο της Θείας υιοθεσία, ώστε ο πατήρ του Χριστού να είναι και πατέρας εκάστου χριστοποιημένου πιστού. Υπάρχει και ένα πέμπτο γεγονός που συνέβαλε στην ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας, όπως γνωρίζουμε, η Αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, το οποίο παραμένει εντός της ιστορίας και οδηγεί τους πιστούς σε κοινωνία με τον Χριστό ή για να χρησιμοποιήσουμε λειτουργική ορολογία, όλων συγκροτή των θεσμών της Εκκλησίας, που μας λέει ένα στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος κάνει το έργο της Θείας Οικονομίας που επιτελέστηκε ασφαλώς με τη δράση του Χριστού, να επηρεάζει τελεσίδικα το υπαρξιακό είναι του ανθρώπου, συνδέοντας την κτιστότητά του με τις ενέργειες της άκτης της θεότητας. Αυτή η σύνδεση κτιστού και ακτιστού που οφείλεται στη θεανδρικότητα του Χριστού, εισάγει την προοπτική της αιωνιότητας ασφαλώς ως κατάργησης του θανάτου, της δυνατότητας δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της θεία Φύσεως, κατά τη διατύπωση που διαβάζουμε στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, επαγγέλματα επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις μας έχουν χαριστεί, είναι δια τούτον γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Στο χώρο της θεολογίας τώρα, κυρίως της ακαδημαϊκής, Παρελάβουν ορολογίες όπως τριαδολογία, χριστολογία, πνευματολογία, σχατολογία και άλλες, που καταρχήν δηλώνουν ενασχόληση με τα πρόσωπα της θεότητας, επιμερίζοντας μάλιστα τη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας σε ιονή αυτονομημένες προσεγγίσεις. Πρόκειται ασφαλώς για μεθοδολογικές πρακτικές σας ασφαλώς στη σπουδή της θεολογικής σκέψης. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι η θεολογία των πατέρων, συνέχεια της θεολογίας των προφητών και των αποστόλων, ενδιαφερόταν για τον άνθρωπο, για να προβάλλει τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Μια δυνατότητα που πιτέφθηκε και τελικά χάρη στη βούληση του Πατρός, τη δράση του Υιού και τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ανθρωπολογική θεολογία. Κέντρο της σκέψης και της σπουδής των πατέρων είναι ο κατοικόνα και ομοίωση Θεού άνθρωπος. Τώρα, η σχέση Θεότητας και Ανθρωπότητας υπήρχε στη βούληση του Θεού πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Αυτή η Θεία βούληση χαρακτηρίζεται ως κεκριμένο μυστήριο, το οποίο τελικά αποκαλύφθηκε με το έργο του Χριστού, Ενανθρώπιση, Διδασκαλία, Ενέργειες, Πάθος, Ανάσταση, Ανάληψη ή όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Πέτρος ενός μυστηρίου προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων. Ειδικά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη προβάλλεται αυτή η προαιώνια βούληση του Θεού να δημιουργήσει τον άνθρωπο με προορισμό τη σχέση θεότητας και ανθρωπότητας και περιγράφεται ως σάρκωση του προαιώνιου, άρα και πρώτης δημιουργίας, λόγου και ιού του Θεού. Εν αρχή γνω, το γνωστό, είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος, ούτω είναι εναρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ γέγονε, για να μας πει συμπερασματικά και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνος εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Στην αρχιερατική μάλιστα προσευχή πρώτου πάθους, ο ίδιος ο Ιησούς θα επισημάνει αυτή την προαιώνια αλήθεια, λέγοντας Πάτερ, ους θέλω είναι όπου είμαι εγώ και εκείνη όσοι μετεμούν να είναι μαζί μου. Ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν ειν δεδοκάσμη, ότι η να την δόξαν την εμην ειν δεδοκάζμι, οτι η γαπη σα με προκαταβολής κόσμου. <laughs> Πρόκειται βέβαια για την αγάπη προς τον σαν τα λόγο του Θεού, <coughs> που ήδη είναι παρόν στη Θεία Βούληση και πριν ακόμα από τη δημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό και ο ενανθρωπής σας λόγος νοείται ως το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου βρισκόταν στο μέλλον. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε ενώπιόν μας την προοπτική της θέωσης του ανθρώπου κατάσταση που θεωρείται ως ο τελικός σκοπός της δημιουργίας του Θεού και που ενεργείται με τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Αυτή την προοπτική ανέδειξε και αναδεικνύει σχεδόν ως μονοσήμαντη η θεολογία της Εκκλησίας, όπως διατυπώνεται από το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος μας λέει ότι αυτός, ο Υιός, η ημάς το πατρί, μας έκανε ιούς του πατρός και θεοποίησε τους ανθρώπους γενόμενος αυτός άνθρωπος και παρακάτω γέγονεν εν άνθρωπος ή να μάλλον ημάς θεοποίησει. Και όπως επίσης τονίζουμε στη λατρευτική μας παράδοση «Σωματούτε ο λόγος εν μήτρα σου», λέμε στο δοξαστικό της εορτής, των, των ένων της εορτής του Ευαγγελισμού, «Σωματούτε ο λόγος εν μήτρα σου και διεσπλαχνεί αν γνωρίζετε άνθρωπος ή να θεών τον άνθρωπον απεργάσιτε». Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Θεός μας δημιούργησε για να κοινωνήσουμε μαζί Του και να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής Του, ώστε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν κατά τη θέωση που μας χαρίζει, τονίζοντας ότι γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τα όντα και ο σκοπός των ενεργειών τους. Η πραγματοποίηση τώρα αυτής της προοπτικής αναδεικνύει το περιεχόμενο της μέριμνας και του έργου της Εκκλησίας, η οποία από την ημέρα της Πεντηκοστής, με την παρουσία και την ενδυνάμωση του Αγίου Πνεύματος, μας παιδαγωγεί και μας οδηγεί στη σχέση με τον Χριστό. Και ναι μεν το έργο της Εκκλησίας ενεργεί τη σωτηρία εκάστου πιστού, Υπόκειται όμως η καθολική μέρημνά τη για τη σωτηρία της όλης δημιουργίας του Θεού, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποκαταβολή κόσμου Θεία Επαγγελία της αποκατάστασης και της εγχρήστωσης όλης της κτίσεως, μιας κατάστασης που εγκαινιάστηκε με την ενανθρώπιση του Ιού του Θεού και που κατευθύνεται στην τελική εγκαθίδρυση της Θείας Βασιλείας, ότε, όταν ο Θεός θα είναι τα πάντα εν κατά την εύστοχη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, στην αυγή της ιστορίας. Ο Θεός ζήτησε από τον άνθρωπο τη συνεργασία για να ολοκληρώσει τη δημιουργία του. Δηλαδή για να υψώσει τον άνθρωπο στον τόπο της θεότητας, στη Θεία Ομοίωση. Τότε ο άνθρωπος δεν υπάκουσε στη Θεία υπόδειξη, προτιμώντας να αντλήσει ζωή από τον εαυτό του, αντί να συνδεθεί με την πηγή της αιώνιας ζωής που είναι ο Θεός. Η αμαρτία του ανθρώπου, δηλαδή το λάθος του, διορθώθηκε με την εμφάνιση στην ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας, η οποία υπάκουσε στην κλίση του Θεού να συνεργαστεί για την ανάδειξη του ανθρώπου σε εικόνα και ομοίωση Θεού. Ο ερχομός στην ύπαρξη της Θεοτόκου εντάσσεται στο προαιώνιο σχέδιο της θεία Βούλησης για τη σωτηρία του ανθρώπου, κατά ομόλογο τρόπο με το σχέδιο της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτή τη συνθήκη καταγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας «Σε Μαριά, προγνούς ο τον όλων δεσπότης αξίαν ηγάπησε και αγαπή σα προώρησε και επεσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγια». Και συμπληρώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ότι η συμπερασματική αγιογραφική διατύπωση ότι όσα επίσε ο δημιουργός ήταν καλά λίαν, και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν αναφερόταν στο πρόσωπο της Παναγίας ώστε λέει ο Καβάσιλας, ώστε είναι η επιτρέπεται να πούμε ως είναι ο Θεός περί αυτών εξήνεν και ψήφων καλά προσιπών και καλά διαφερόντος, εφημία της Παρθένου, αναφορά στην Παρθένου. ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λία, αποτελούσε εγκόμιο της Παρθένου. Και μάλιστα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η συμφωνία της Θεοτόκου να δεχθεί την άνευ σποράς σάρκωση του λόγου και να τον κυοφορήσει με το γενιτόμι θεωρείται τη σωτηρία σημών των κεφάλαιων έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Η ίδια μάλιστα έχει πλήρη συνείδηση του κορυφαίου γεγονότος όπως εκφράζεται στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ η γάρα από του νυν με με πάσε γενέ. Πριν ακόμα τη γέννα. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η Παναγία είναι αληθός άνθρωπος, κατά πάντα όμοια με κάθε άνθρωπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δι' αυτής μετέχει όλο το ανθρώπινο γέγονος, γένος στο γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Αυτό άλλωστε υπογραμμίζει ο Άγιος Αθανάσιος όταν λέει «Αδελφή η μόνη Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμεσμεν» αφού όλοι προερχόμαστε από τον πρώτο άνθρωπο. Και το ίδιο επιβεβαιώνει η λειτουργική μας παράδοση. Πρώτον όταν μας λέει «Μακαρία σι ή είσαι» άχραντε κόρη Αδάμ του Γηγενούς Θηγάτηρ κατά το δογματικό θεοτοκείο του τρίτου ήχου και κατά το ανάλογο θεοτοκείο του πλάγιου Β ήχου δεύτε την Παναγία Παρθένων και Θεοτόκων ανεφημίσωμεν της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριον. Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό Νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγκαινιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον Παλαιό, χοϊκός και αυτός, όπως ο Παλαιός, αλλά εγχριστομένος, ενθεωμένος, λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός, ο νέος Αδάμ, αποκαθιστά το έργο του ουρανίου πατρός και ονομάζουμε την Παναγία Νέα Έβα, γιατί προσήγαγε δια του εαυτού της το ανθρώπινο γένος για την πραγματοποίηση του απαρχής σκοπού της θεία Δημιουργίας, δηλαδή τη θέωση του ανθρώπου. Έτσι δικαιώνεται η δημιουργία του ανθρώπου στα πρόσωπα του Ιού του Θεού και Ιού του ανθρώπου και της Παναγίας μένει να απαντήσουμε στο υποθετικό ερώτημα αν θα εσαρκωνόταν ο Υιός του Θεού στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αποτύχανε. Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Ιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση και τον εαυτό του ενθεωμένα στον ιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Ιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος της ενανθρωπίσεως. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της ομιλίας. Στο τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως παρατίθεται η ομολογία προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, γιατί η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση σημαίνει αιώνια ε, υπάρχουσα φύση, έτσι, σημαίνει αιώνια ζωή. Η παράθεση αυτής της ομολογίας δείχνει ότι δεν ήταν αυτονόητη αυτή η προσδοκία ή αν θέλετε η προσδοκία προσδοκια αυτή της πραγματικότητας η οποία μάλιστα είναι το αποτέλεσμα της Ανάστασης του Χριστού. Ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους εμφανίζονται ομάδες που δεν αποδέχονται Ανάσταση σωμάτων. Οι ομάδες αυτές είτε προέρχονται από Ιουδαίους που πριν γίνουν Χριστιανοί ανήκαν στην αίρεση των Σαδουκαίων είτε από εθνικούς που ήταν επηρεασμένοι από πλατωνικές ιδέες. «Ανάσταση νεκρών» σημαίνει «ανάσταση του όλου ανθρώπου». Όλη η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, μετέχει αυτής της αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της θεία του φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Δηλαδή πάλι σώμα, αλλά διαποτισμένο από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και πνευματικό, τις άκτιστες θείες ενέργειες. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεολογία της Εκκλησίας, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους παραδείγματος χαρή. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος μετέχοντας του αοράτου και ορατού κόσμου είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό. Αυτό τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο, άγγελο με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού και είναι επομένω άγγελος, αγ, αγγέλη. Και αυτός ο άνθρωπος είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτίσεως και ιερουργός της αόρατης φύσεως, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσχερος και αθάνατος. Κατά την ανθρωπολογία λοιπόν της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργείται και υπάρχει από ύλη και πνεύμα, σύμφωνα και με την αγιογραφική περιγραφή, και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπων χούν από της γης, και ενεφύσισεν στο πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπο τη ψυχή ζώσα. Για να κατανοηθεί αυτή η αγιογραφική διατύπωση, προσφεύγουμε στην ερμηνεία που έχει καταθέσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγοντάς μας «Και παραμέν τη ύλη λαβών το σώμα, ήδη προϋποστάσεις, παρεαυτού δε πνοήν ενθείς, το οποίο νοερά ψυχή και εικόνα αντιλαμβάνεται ο λόγος, ή οντινά κόσμο δεύτερον, έναν άλλο κόσμο, εν μικρό μέγα επί της γης ίστηση. Δύο στοιχεία επομένως προσδιορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχή προερχόμενη από τον αόρατο και πνευματικό κόσμο και το σώμα προερχόμενο από τον ορατό και υλικό κόσμο. Και τα δύο δημιουργούνται εξ αρχής, είναι δηλαδή κτιστά. Η σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων προσδιορίζει τη ζωή, ενώ η διέρεσή τους προσδιορίζει το θάνατο. Με εξαιρετικό τρόπο, μάλιστα, περιγράφεται αυτή η συνθήκη από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό στο ιδιόμελο του τέταρτου ήχου της νεκρόσιμης ακολουθίας, όταν μας λέει όντω φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας. Ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι, με, το, με τη θεία βουλή, με το θείο θέλημα, αποτέμνεται. Σε αυτό το τροπάριο, αφού σχολιαστεί ο θάνατος ως ανεξήγητο μυστήριο, το του θανάτου μυστήριο μας μιλεί, επισημαίνεται το αδιέρετο ψυχής και σώματος, της συμφυγίας ο φυσικότατος δεσμός, με το σχολιασμό ότι η διέρεσή τους που ορίζει το θάνατο παραχωρείται από το θείο θέλημα. Κατά τούτο λοιπόν, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο και πάλι, ζωή σώματος και ψυχής δέσης. Τάνατος τόνδε διάστασης, χωρισμός. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε την ερμηνεία του ίδιου Γρηγορίου που υπονοείται στο Τροπάριο, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος εισέρχεται στην ιστορία ως πράξη Θείας Φιλανθρωπίας. Μιλάει για κέρδος, κερδένει μεν τι καντάφθα από την ανταρσία που κάνει ο άνθρωπος, κάτι κερδίζει, τον θάνατο και το διακοπίνε την αμαρτία και να διακοπεί η πορεία του, του λάθους ή να μη αθάνατον ή το κακόν και γίνεται φιλανθρωπία η τιμωρία. Σύνολη η πατερική ερμηνευτική αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως σύνδεση ψυχής και σώματος. Υπενθυμίζω τις επισημάσεις πρώτον του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ο γάρ άνθρωπος ουκ ψυχή μόνον αλλά ψυχή και σώμα. Δεύτερον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μίαν ψυχή μόνη, μήτε σώμα μόνον λέγεστε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερο. Προσθέτω και τη θέση του Αγίου Αναστασίου του συναίτου ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάσε εοπτασίε εγινόμενε εν της ναής ή εν της σωρής στα Ιερά Λείψανα, των Αγίων. Δια Αγίων Αγγέλων επιτελούνται δι' Επιτροπής Θεού. Γιατί λέει πως δυνατόν μήπως τη Αναστάσεως των σωμάτων γεγεννημένης ενώ ακόμα τα σώματα δεν έχουν αναστηθεί είδεστε τούτους να βλέπουμε τους Αγίους Ήδη ολοκλήρου άντρα κατά το ίδιο ολοκλήρου ανθρώπου. Δεν έχει γίνει η ανάσταση. Η επίκληση τη παρουσία των Αγίων γίνεται δια Αγίων Αγγέλων με την επιτροπή του Θεού, επειδή επιτρέπει ο Θεό. Ονομάζουμε το σώμα θνητό και την ψυχή θάνατη. Χρειάζεται όμως διευκρίνηση αυτός ο χαρακτηρισμός. Το σώμα νοείται ως θνητό γιατί διαλύεται στα γήινα στοιχεία που το απαρτίζουν. Η ψυχή νοείται ως αθάνατη γιατί είναι απλή, δεν περιέχει στοιχεία, επομένως δεν διαλύεται. Κατά τον Άγιο Μάξιμο η ψυχή απλούσα, απλή ούσα, και μη εκ διαφόρων συγκεκριμένη ημερών ασύνθετο σούσα δια τούτο και αθάνατος. Μόνο κατά τούτο. Και είναι αθάνατη όχι εκ φύσεως, δεδομένης της κτιστότητάς της, αλλά εκ χάριτος. Ή για να το πούμε αλλιώς, με το βιολογικό θάνατο, το σώμα επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, δηλαδή στα γείνα στοιχεία του και η ψυχή επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, στον άλλο και αόρατο τόπο. Πάντως, μετά το διαχωρισμό τους, ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε τα διαχειμένα <στοιχεία>, στοιχεία του σώματος αποτελούν τον όλο άνθρωπο. Αναμένοντας και τα δύο, την επανασύνδεσή τους δια της κοινής Αναστάσεως. Μια αντίληψη περί αθανασίας της ψυχής εκφύσεως θα μας πήγαινε στις πλατωνικές αντιλήψεις, κάτι που συνέβη με την άποψη του οριγένη περί αιώνιας προύπαρξης των ψυχών, άποψη άλλωστε που καταγγέλθηκε ως αίρεση στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο αλλά θα αναιρούσε και την πραγματικότητα ότι μόνον η άκτιση θεότητα είναι κατά φύση αιώνια και αθάνατη. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι ως προς τη φύση και τις ενέργειες του αναστημένου σώματος. Όπως αυτό θα εμφανιστεί κατά την Ανάσταση των Εσχάτων, ένα ερώτημα που ήδη το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στους Κορίνθιους, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο σώμα τι έρχονται, με ποιο σώμα εμφανίζονται, με επαρκή απάντηση ως προς την ουσία της αλλαγής που πρόκειται να επέλθει, πάλι από τον Απόστολο Παύλο διατυπωμένη, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσα. αθρασία, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Επομένως η αθανασία και η αυτασία είναι ενδύματα, όχι γνωρίσματα της φύσης. Δεν είναι η φύση αθάνατη ή δεν μπορεί από μόνη της η φύση να γίνει αθάνατη. Ενδύεται την αυθασία και την αθανασία γιατί διαποτίζεται με θείες ενέργειες προσφέρονται ως δωρεά και χάρη από το Θεό αυτές οι ενέργειες. Η ίδια η φύση υπάρχει κατ' ουσία έξω από το ζεύγμα φθορά αυθαρσία, θάνατος αθανασία. Η ροπή της αμαρτίας εισάγει στη φύση τη φθορά και το θάνατο, ενώ η χάρη εισάγει την αυθασία και την αθανασία, σε αντίστοιξη μάλιστα προς την αρχαϊκή εικόνα περί Εδύσεως των Δερματίνων Χιτώνων. Το ένδυμα του χωικού ανθρώπου αντικαθίσταται με ένδυμα φωτό αιωνίου με την ένταξή του στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Ή κατά το λόγο το γνωστό του Παύλου, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκαν, Χριστόν ενεδίσαστε. Μια επισήμαση που είναι ενταγμένη στον βαπτιστήριο Πεάνα μας. Όταν ο Παύλος θέτει το ερώτημα πώς εγείρονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται, δίνει ο ίδιος έμεσες απαντήσεις μέσω των φυσικών φαινομένων της σποράς και της βλάστησης, αλλά και μέσω των καταστάσεων της δημιουργίας. Καταλήγει μάλιστα να σε οριστική απάντηση όταν μας λέει ότι οι νεκροί εγερθίσσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγησόμεθα, θα μεταμορφωθούμε. Αρκεί όμως αυτή η απάντηση στο ερώτημα. Φαίνεται ότι τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν αργότερα από τις επιστολές του Παύλου, δίνουν τη συνέχεια των απαντήσεων του Παύλου περιγράφοντας τον αναστημένο Χριστό κατά τις εμφανίσεις του στους μαθητές όταν παρέστησε αυτόν ζώντα όπως μας λέει το κείμενο. Παραθέτω μερικά από τα στοιχεία αυτών των περιγραφών. Πρώτον, εμφανίζεται ενώπιον των μαθητών στο δωμάτιο που βρίσκονται συναγμένοι των θυρών και κλεισμένων γεγονός που εμφαίνει μια υπέρβαση των φυσικών νόμων. Δεύτερον, επιδεικνύει τις πληγές του πάθους στο σώμα του και διαβεβαιώνει ότι έχει σάρκα και οστά. Επίσης ανάλογη είναι η επίδειξη των πληγών ενώπιον των μαθητών με παρουσία του Θωμά. Η ίδια διαβεβαίωση παρατίθεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο όταν λέει ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα, το φάντασμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, δεν έχουν, καθώς σε θεωρείται έχοντα. Τρίτον, δείχνει ότι τα όργανα του σώματος λειτουργούν. Είπε αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, κάτι να φάμε. Η δε επέδοκαν αυτό χθισή η οπτού μέρος και από Μελισίου κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Ανάλογο περιστατικό περιγράφεται ότι συνέβη στις όχθες της Τιβεριάδας. Τέταρτον, αποχαιρετά τους μαθητές του αναλαμβανόμενος στους ουρανούς 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, δείχνοντας έτσι ότι το αναστημένο σώμα του δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους της βαρύτητας. Υπάρχουν και εμφανίσεις που εκφεύγουν από τον εγκλωβισμό του Χριστού στα δεδομένα της ιστορίας. Πέμπτη λοιπόν εμφάνισης, η εμφάνιση στη Μαρία τη Μαγδαλίνη, η οποία στην αρχή δεν τον αναγνωρίζει παρά μόνο όταν την καλεί με το όνομά της. Όταν δηλαδή ο λόγος εισέρχεται στο πεδίο της σχέσης, αλλά με την υπέρβαση ότι δεν την αφήνει να τον αγγίξει παραπέμποντας στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, τον Χριστό Δια του Αγίου Πνεύματος τον προσεγγίζεις. Έκτον, η συνοδοιπορία του με δύο μαθητές προς το χωριό Εμαούς και η συνομιλία μαζί τους, χωρίς μάλιστα να τον αναγνωρίζουν. Η αναγνώριση της ταυτότητάς του θα γίνει κατά τον δείπνο που ακολουθεί εν τη κλάση του άρτου μας λέει το κείμενο, σημείων τη θεία Ευχαριστίας Και τελικά η εξαφάνισή του με την αφοπλιστική ομολογία των μαθητών ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν. Και έβδομον, η μνήα μάλλον του ίδιου επεισοδίου με την πορεία προς Εμαούς, από τον Μάρκο με τη διατύπωση μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη, φανερώθηκε σε δύο από τους μαθητές, ενετέρα μορφή, πορευόμενος εις Αφήνοντα αφήνοντας ανοιχτό το περιεχόμενο της επισήμασης, ενετέρα μορφή. Ο Παύλος γνώριζε για αυτές τις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού, όπως ήδη έχει γράψει στην αρχή του 15ου κεφαλαίου της αλφα προς Κορινθίους, λέγοντας ότι η ημέρα τη τρίτη, ημέρα τη τρίτη, κατά τας γραφάς και όφθη κυφά, ήταν τις δώδεκα, έπει, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς, έπειτα όφθη η Ακόβο ή τα κόβω, της πάσιν έσχατον δε πάντων ως περί το τη όφθη καμή προσθέτοντας την αποκάλυψη που έγινε στον ίδιο για την οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού εκ της δοξασμένης δηλαδή εις τα δεξιά του πατρός καταστάσεως του Επομένως όταν ο Παύλος γράφει για ένδυση αυθαρσίας και αθανασίας, ξέρει για ποια μεταμόρφωση του σώματος κατά τους έσχατους καιρούς μιλάει. Πάντως και πριν την Ανάσταση του Χριστού υπάρχει ένα επεισόδιο που φωτίζει την εσχατολογική κατάσταση των αναστημένων σωμάτων και αναφέρομαι στη μεταμόρφωση του σωτήρως το φως που περιλούει το Χριστό, το πρόσωπό του αλλά και τα ενδύματά του δεν είναι το φως του ήλιου ή το φως της λάμπας μας. Είναι το φως της παρουσίας των θείων ενεργειών. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετέχει των ενεργειών της θεία Φύσης, κοινωνεί με τη Θεία Φύση. Οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, αξιώνονται να δουν την πραγματικότητα των έσχατων καιρών εδώ και τώρα, αν και όχι ακόμα. Μέσω της μεταμόρφωσης μπορούμε να κατανοήσουμε το «πάντες δε αλλαγησόμεθα» του Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει μια νέα κατάσταση της Θείας Δημιουργίας. Και μάλιστα, σε αυτή την αλλαγή μετέχει και η ηλική κτήση, δεδομένη της πραγματικότητας ότι τα ενδύματα του Ιησού μετέχουν της φωτεινότητας. Είναι όμως επαρκής οι παραπάνω περιπτώσεις για να δώσουν απάντηση στο ερώτημα του Παύλου πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, και ναι και όχι. Ναι, εάν τις εκλάβουμε ως ενδείξεις. Όχι εάν τις εκλάβουμε σε σχέση με εμάς ως πραγματικότητας. Χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι εκ μέρου και εκ μέρου Επομένως, η κατάσταση του αναστημένου ανθρώπου στους και τους καιρούς παραμένει ένα απορούμενο. Μόνη βεβαιότητα είναι η προσδοκία αυτής της Αναστάσεως με αναφορά στην ενσώματη Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Γι' αυτό και ο Παύλος, όταν αναφέρεται σε Ανάσταση νεκρών, αρκείται να θέσει τα όρια. Ένδυση αυθασίας και ένδυση αθανασίας. Άλλες λεπτομέρειες θα δημιουργούσαν σύγχυση αν όχι επικίνδυνες ακροβασίες, κάτι που δυστυχώς συνέβη κατά καιρού, όχι μόνο στη δυτική θεολογία, αλλά και σε ορθόδοξα περιβάλλοντα. Μένει τελικά να αναφερθούμε στις δύο Αναστάσεις που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στην πρώτη Ανάσταση και στην τελική. Σύμφωνα με το κείμενο, η πρώτη Ανάσταση αφορά τους πιστούς, «Ήτινες ού προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και ού κέλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτόν και επί τη αυτόν». Αυτή η Ανάσταση είναι η πρώτη Ανάσταση. «Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση την πρώτη». Σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας, αυτή δεν σημαίνει ανάσταση των νεκρών σωμάτων, αλλά μεταμόρφωση της ύπαρξης από την κατάσταση της ενδυνάμει νεκρόσεως σε ενδυνάμει ζωή κατά Χριστόν, συνθήκη που ενιδρύεται δια του βαπτίσματος και της εντάξεως του πιστού στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή στην Εκκλησία, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού, και εγώ ζωή αιώνιο δίδομη αυτής. Ή την άλλη επισήμανση, εγώ είμαι η την αλλη επισημαση εγω η η ανασταση και η ζωή. Είναι κατά τον ημνάς υπομνηματιστή της Αποκάλυψης Ανδρέα και Σαρίας η μετά των θείων εντολών τήρησης επικελμένη ζωή αιώνιος. Όσο για τα χίλια χρόνια που λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, Ισχύει ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου ότι «Μία ημέρα παρακυρίου ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα». Αυτά.